Μακαρίτη της Λάρισας είναι από τα πλέον ιστορικά και πλέον παλιά. Θεωρείται ότι είναι από το Μεσαίωνα. Το παζάρ εκείνο ήταν αρπακόλα, δηλαδή δεν είχαν αυτά τα καλά, είχαμε ψυγεία, αλλά δεν είχαμε, σου μιλάω τώρα το 1967, είχαμε καθαριότητα, είχαμε τα πάντα, σουβλάκι ωραίο, έτρωγε ο κόσμος, λουκάνικο, τα πάντα. Τότε φέρνουν από τα χωριά όλα τα ζώα για να τα πουλήσουν στο παζάρι ή να κάνουν κάποια αλλαγή προϊόντος, δηλαδή πολλούς των ζώων, και έπαιρνες αντικείμενα. Ερχόταν λοιπόν και στρώνονταν τα βραδάκια και έτρωγε σουβλάκια, λουκάνικα, γλέντια, μπουζούκια, λουναπάρκ και λοιπά. Εάν πας στο παζάρι και δεν μπεις στην τσίκνα και δεν φας και χαλβά, δεν πέρασε από το παζάρι. Πρέπει να αναμειχθείς με όλους αυτούς. Να δεις ακριβώς τι γίνεται με τους χαλβατζίδες, όπως λέμε απλά, τι γίνεται με την τσίκνα λουκάνικο και σουβλάκι, ειδικά το λουκάνικο, και άμα δεν τα φας, δεν πήγε στο παζάρι. Είναι και ήταν το καλύτερο και μεγαλύτερο παζάρι στην Ελλάδα. Στο παζάρι έρχονται για να ξεδώσουν λιγάκι. Ξέρεις, φεύγουν λίγο από την καθημερινότητα. Και βρίσκουν μια ωραία, μια μέρα σωστή να περάσουν και τις καθημερινότητες και τα πάντα όλα. Κάτι που αρέσει στον κόσμο πάρα πολύ και γι' αυτό οι επισκέπτες που παρακολουθώ χρόνια που είμαι στα παζάρια κάθε χρόνο και αυξάνονται, δεν μειώνονται. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μείνει για πάντα, πιστεύω, και αρέσει στον κόσμο πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή το παζάρι της Νεάπολης είναι ένα από τα καλύτερα της Ελλάδος.